απίστευτο και όμως ελληνικό. Όμοιροι στα γρανάζια της γραφειοκρατίας οι μαθητές του Λυκείου της Δεσφίνας στη Φωκίδα. Το ημερολόγιο βρίσκεται στα μέσα του Φλεβάρη και τα παιδιά της Τρίτης Λυκείου ακόμη δεν έχουν διδαχθεί το μάθημα της βιολογίας κατεύθυνσης, στο οποίο όμως θα κληθούν να εξεταστούν στο τέλος της χρονιάς στις πανελλήνιες εξετάσεις. Υπάρχει κενό, ναι, στο σχολείο, κενό σε χημικό ή βιολόγο που κάνει αυτό το μάθημα. Το έχει δώσει η δευτεροβάθμια από την αρχή. Κατά καιρούς προσελήφθησαν από το Υπουργείο άτομα τα οποία δεν παρουσιάστηκαν να αναλάβουν 5 ή 6 φορές. Με αποτέλεσμα να είναι ακόμα ακάλυπτο. Περιμένουμε τώρα, ίσως σήμερα ξανακάνει προσλήψεις. Μήπως καλυφθεί έστω και τώρα. Βλέποντας τους μήνες να περνούν και με τη σχολική χρονιά να βρίσκεται ολοκληρωμένη σε ποσοστό άνω του μισού, οι καθηγητές του σχολείου έστειλαν επιστολή προς το Υπουργείο Παιδείας, αναφέροντας μεταξύ άλλων. Τους έχετε ήδη ανεπανόρθωτα καταδικάσει σε αποτυχία, αφού έχουν χάσει το τρένο των Πανελληνίων, σημειώνοντας 0% κάλυψη της καθορισμένης διδακτέας και εξεταστέας ύλη στη βιολογία. Παιδιά ενός κατώτερου Θεού, μαθητές δεύτερης κατηγορίας. Αυτή είναι η ισονομία, οι ίσες ευκαιρίες και το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα όλων των μαθητών στη μόρφωση. Έχετε δώσει το κενό. Έχουμε καλέσει και μέσω του Υπουργείου, έχουμε δώσει το κενό, έχουμε ενημερώσει και το Υπουργείο για την κατάσταση και εγγράφος πέρα από το προφορικό και περιμένουμε οδηγίες. Είναι απορίας άξιο πώς τα παιδιά θα μπορέσουν να εξεταστούν στο μάθημα, πώς θα συναγωνιστούν συμμαθητές τους που τώρα φτάνουν να ολοκληρώνουν τη διδακτέα ύλη. Και φυσικά, πώς δεν προβλέπεται σε τέτοιες περιπτώσεις το κενό εκπαιδευτικού να καλύπτεται με άλλον τρόπο. Για το θέμα κατέθεσε ερώτηση προς την Υπουργό Παιδείας Νίκη Κεραμέως, η βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ του Νομού Βοιωτίας, Γιώτα Πούλου.